ανύπαρκτη και παράνομη, γιατί δεν δικαιούται να εκφράζει κρίση, ότι παρεπλανήθησαν οι υπουργοί και δεν έχουν καμία ευθύνη. Και αυτό δεν είναι ένα τυχαίο ζήτημα. Αυτό δεν είναι ένα παρεπίπτον πρόβλημα. Είναι ένα κορυφαίο ζήτημα, διότι αφορά στην θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης και πώς παρεμβαίνει η δικαιοσύνη στην γενικότερη λειτουργία του πολιτικού συστήματος. Εμείς θα θέλαμε να υπάρξει η ειδική αυτή επιτροπή για να διενεργήσει την προκαταρτική εξέταση. Αλλά όπως έχουν έρθει τα πράγματα, όπως έχουν καταντήσει τα πράγματα, αυτή η επιτροπή, κατά τη γνώμη μας, δεν μπορεί να οδηγηθεί στην ψηφοφορία. Και δεν μπορεί, σύν της άλλης, να οδηγηθεί στην ψηφοφορία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και για έναν λόγο συγκεκριμένο που αφορά στον κανονισμό της Βουλής. Δεν έχουμε απαρτία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διότι το άρθρο 155 στην παράγραφο 6 του κανονισμού της Βουλής που αναφέρεται στην διαδικασία που έχουμε, λέει ότι η απόφαση για την συγκρότηση Επιτροπής λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Το άρθρο 155, παράγραφος 6 του κανονισμού της Βουλής. Τι σημαίνει αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Σημαίνει ότι αναγκαία προϋπόθεση για να υπάρξει αυτή η πλειοψηφία είναι η απαρτία. Και την απαρτία την κατέστρεψε η αποχή της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει ευθύνη που παρεκόλλησε και την λειτουργία του Κοινοβουλίου σε ένα κρίσιμο και σημαντικό ζήτημα. Και νομίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι με βάση αυτή την κανονιστική ρύθμιση, την ρύθμιση του κανονισμού της Βουλής, βεβαίως να συζητήσουμε, βεβαίως να διατυπώσουμε τις απόψεις μας, αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα να οδηγηθούμε σε ψηφοφορία. Διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχουμε την αναγκαία απαρτία, η οποία προβάλλει ως αναγκαία, ως εκ των όνου κάνευ προϋπόθεση για την λήψη της όποιας απόφασης και με την όποια πλειοψηφία που εν προκειμένου την θέλει ο κανονισμός της Βουλής απόλυτη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της ουσίας του ζητήματος και ολοκληρώνω. Ο κάθε υπουργός βεβαίως λαμβάνει υπόψη του γνωμοδοτήσεις, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να τις αποδεχθεί. Και βεβαίως, ας το επισημάνουμε, ο κάθε υπουργός έχει την δυνατότητα να διαμορφώνει τα ερωτήματα με τέτοιον τρόπο που να εξασφαλίζει την απάντηση που θέλει. Και αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές και σε άλλες περιπτώσεις. Αλλά πέραν αυτού, οι αρμόδιοι υφυπουργοί, θα έλεγα, κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συνάδελφοι και του ΠΑΣΟ, και ο κύριος Φωτιάδης, δεν εγνώριζαν την υπαριθμόν 111 του 2000 απόφαση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εδέχθη ότι η λίμνη Βιστονίδα, άλλος Μπουρού, είναι κοινόχρηστο πράγμα και ότι δεν είχε επ' αυτής δικαίωμα κυριότητας η Μονή Βατοπεδίου. Εδώ έχουμε γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όχι κάποιου γνωμοδότη νομικού συμβούλου ή παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Δεν εγνώριζαν οι αρμόδιοι υπουργοί ότι από το έτος 1930 υπάρχει η υπαριθμόν 2343 σύμβαση. Σύμβαση με συμβολεογραφικό έγγραφο μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Μονής Βατοπεδίου, με την οποία η Μονή Βατοπεδίου αποδέχεται ότι δεν έχει κυριότητα επί της λίμνης Βιστονίδας. Πώς είναι δυνατόν αυτές οι γνωμοδοτήσεις να αλλάζουν και να αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη και να κάνουν τεράστιες διαδρομές σε διάφορα γραφεία όταν υπάρχουν ουσιώδη κείμενα, δεσμευτικά κείμενα που αναγνωρίζουν το κοινόχρηστο της λίμνης και αναγνωρίζει η Μονή Βατοπεδίου ότι δεν έχει δικαιώματα κυριότητας επ' αυτής, επί της Βιστονίδας. Για μας υπάρχει ευθύνη. Και βεβαίως η προκαταρτική εξέταση
Δεν είναι δυνατόν να προαναγγέλει από σήμερα, δεν θα γίνει, ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Διότι, ας το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Εάν είχαμε την δυνατότητα να συστήσουμε την ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, αυτή προκαταρτική εξέταση θα έκανε. Έρευνα θα έκανε. Και αν διεπίστωνε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες, θα τις περιελάμβανε σε ένα πόρισμα που θα ερχόταν εδώ στη Βουλή για να κριθεί αυτό το πόρισμα πάλι με την προβλεπόμενη απόλυτη πλειοψηφία από τον κανονισμό της Βουλής. Όλα τα άλλα που ελέγχθησαν από τη Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι ήταν συγκεκριμένες προσπάθειες από προσανατολισμού. Με αυτές τις θέσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπεύθυνα ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς προσήλθε σε αυτή την διαδικασία, όπως και στην διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής, της Σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Και εμείς θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία θα λειτουργήσει, να ερευνήσει, να θεωρήσει το σύνολο των στοιχείων. Και βεβαίως είναι ενδεχόμενο. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι ενδεχόμενο. Η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή να βρει και στοιχεία που έχουν σχέση με την διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Και τότε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα έχει κανένας το δικαίωμα να μην ζητήσει τότε να συσταθεί η λεγόμενη προανακριτική επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κουβέλη. Επανερχόμαστε τώρα στον κατάλογο των εγγεγραμμένων ομιλητών. Θέλω να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν 80 εγγεγραμμένοι ομιλητές. Θέλω να υπενθυμίσω επίσης ότι ο χρόνος αγορεύσεως εκάστου των συναδέλφων είναι...